και τώρα, όπως σας είχαμε πει και νωρίτερα, συνήθως έχουμε μέσω σύνδεσης ουσιαστικά μιλάμε με τον κύριο Διακομιχάλη. Τώρα είναι εδώ μαζί μας. Είμαστε τυχεροί γιατί το φιλοξενούμε εδώ σήμερα. Καλημέρα σας. Δήμαρχος Καλλίνου και ένας από τους πρωταγωνιστές της κρίσης βεβαίως των ημείων το 1996. Δεν έχετε έρθει μόνος σας. Έχετε έρθει με χάρτες που μας είχατε υποσχεθεί που δείχνουν τι, κύριε Διακομιχάλη. Είναι χάρτες. Του πότε είναι αυτοί οι χάρτες, Δημαρχέ? Αυτός ο χάρτης είναι το 1994. Μάλιστα. Έκδοση του Τούρκικου Υπουργείου Άμυνας, παρακαλώ. Α, αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Άρα προημείων. Προημείων. Προκρίσεις, λοιπόν. Ακριβώς. Και βλέπετε ότι τα ίμια αναφέρονται με την κανονική τους ονομασία νη λιμιά, νήσος λιμιά. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, αυτή πολύ εξαιρετικά σημαντικό εδώ που το αυτό, στον κόκκινο κύκλο. Ακριβώς. Μιλάμε αυτή... λοιπόν για ένα τουρκικό χάρτη. Ακριβώς. Το 94 αυτή την ώρα, με την ονομασία που βλέπουμε να λέγεται ίμια. Ίμια, κανονικά. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτοί οι χάρτες είχαν δοθεί από την πρεσβεία μας στην Άγκυρα, από τον κύριο Σταθουλόπουλο, που ήταν υπεύθυνος τύπου, στο Υπουργείο Τύπου στην Ελλάδα και προφανώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών. 30 αντίτυπα. Θα έχει όμως εδώ ενδιαφέρον να δούμε και ένα χάρτη μετά την κρίση τώρα των ημείων. Ακριβώς. Εκεί έχει τη σημασία. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Μετά την κρίση το 1996, αποσύρουν οι Τούρκοι όλους τους χάρτες που κυκλοφορούν. Είναι ο ίδιος χάρτης λοιπόν τώρα. Και μετατρέπονται σε καρντάκ. Και βλέπουμε πλέον τα ίμια με την ονομασία Καρντάκ. Όλα τα άλλα είναι ίδια αν προσέξεις, γιατί προσέξαμε τα ονόματα πριν γύρω-γύρω, εκτός από τα ίμια. Ακριβώς. Μάλιστα. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί βλέπετε την διαφοροποίηση των δύο χαρτών. Έτσι. Οι Τούρκοι έχουν μια στρατηγική συγκεκριμένη. Παρόλα αυτά όμως, εμείς τι καταφέραμε, κύριε Αναστασοπούλου και κύριε Οικονόμου. Ως Δήμος κρατήσαμε τον Βοσκό μετά τα γεγονότα στα ίμια μέχρι το 2004. Εγώ είχα την ευθύνη του μέχρι Δήμου. Μέχρι το 4 πήγαινε πάνω. Τρεις φορές τη βδομάδα και τον συνόδευε. Μάλιστα. Και η ελληνική αυτοφυλακή, το περιπολικό του λιμεναρχείου Καλύμνου. Μάλιστα. Του πληρώναμε τα έξοδα μέχρι το 2002 που εγώ είχα την ευθύνη του Δήμου. Μετά έχασα τις εκλογές και το ελληνικό κράτος δυστυχώς τον άφησε να φύγει και από τα νησιά. Και στα δικαστήρια. Εχθές ήμουν ακριβώς στο ελεκτικό συνέδριο για αυτό το θέμα. Επειδή κάτι τέτοιο, σαν αυτό που μας φέρατε τώρα, κύριε Δήμαρχε, δεν το βλέπουμε συχνά, προτείνω να ξαναδούμε και να ξαναδείξουμε μάλλον τους δύο χάρτες. Ο ένας χάρτης, ο πρώτος που δείξαμε, ήταν από το 1994, δηλαδή πριν από την κρίση. Για να γυρίσουμε λίγο στον πρώτο χάρτη, να τον δούμε ξανά. Στο προηγούμενο, όπου τα ίμια αναφέρονται ως, κύριε Διακομιχάλη, λιμιά. Λιμιά. Που είναι, εδώ, λοιπόν, να, το βλέπετε είναι αυτό που βλέπετε. Ακριβώς. Εδώ, που είναι η πραγματική. Δείτε γύρω-γύρω τα ονόματα, γιατί με το που θα γυρίσουμε τώρα θα δείτε ότι όλα. Είναι τα ελληνικά, ακριβώς. Ακριβώς. Βλέπετε εδώ Ψέριμο και όλα Καλόλυμνο και λοιπά. Που αμφισβητείτε και αυτή. Βεβαίως, βεβαίως. Και το 1997 δηλαδή, γιατί αυτό ο χάρτης είναι. Επανεκδίδεται ο χάρτης με νέο όνομα, με το τουρκικό όνομα Καρντάκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι στρατηγικές έχουν οι Τούρκοι. Και το ίδιο θέμα πρέπει να δούμε. Και για τους ανθρωποφάγους. Το ίδιο ισχύει για τους ανθρωποφάγους. Ακριβώς. Όχι, στους ανθρωποφάγους τα ονόματα παραμένουν και στο χάρτη του 94. Εδώ, και το στο χάρτη του 97 με το ίδιο όνομα. Και μάλιστα, όπως τα παρατηρήσατε, και οι Τούρκοι αξιωματούχοι με αυτό το όνομα την προσφώνησαν την νησίδα αυτή. Παραμένουν τα ονόματα τα ίδια και στο 97 και στο χάρτη του 94 και στο χάρτη του 97. Αυτή η χάρτη, θυμίζουμε, Δήμαρχε, όπως είπατε, δεν είναι ελληνική. Όχι, βέβαια. Είναι από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Και νομίζω το γράφει κιόλας ο χάρτης. Θα το δούμε τώρα, θα το δείξουμε τώρα. Υπάρχει στη λεζάντα του χάρτη. Στη λεζάντα, ακριβώς, θα το δούμε σε λίγο. Ακριβώς. Εδώ, λοιπόν. Το βλέπετε εδώ. Που είναι από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή. Χάρτες ΝΑΤΟ. Μας το δείχνει τώρα ο Δήμαρχος. Ορίστε, το βλέπουμε εδώ. Το βλέπετε, τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και οι δύο χάρτες λοιπόν και του 1994 και τώρα, του 1997. Τώρα εσείς, κύριε Δήμαρχε, τι βλέπετε στην προοπτική, ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν την ίδια ένταση όπως και τότε, με τις ίδιες βλέψεις όπως και τότε, να γκριζάρουν και άλλες περιοχές, να μπαίνουν όλο και πιο μέσα στο Αιγαίο? Αυτή είναι η στρατηγική τους. Κύριε Οικονόμου, η αμφισβήτηση εκ μέρους των Τούρκων ξεκινά από τον Νοέμβρη του 1973. Από τότε που η τότε κυβέρνηση των στρατιωτικών είχε πει ότι βρέθηκαν πετρέλαια στην Καβάλα. Μάλιστα. Από τότε ξεκινά. Και μετά την εισβολή στην Κύπρο αμφισβητείται το Αιγαίο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Βεβαίως. Από τον Αύγουστο του 1974 μέχρι το 80 υπήρχε μια κατάσταση πολεμική, θα έλεγα, μεταξύ
της Ελλάδας και της Τουρκίας για τον εναέριο χώρο. Mm-hmm. Αποσύρουν την OTAN 7-14 οι Τούρκοι, mm-hmm. γιατί τους έκανε ζημιά στον τουριστικό τομέα και επανήλθαν τώρα πάλι με τις μόνιμες στοχεύσεις. Mm-hmm. Εμείς πρέπει ως λαός να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Πρέπει να θωρακίσουμε αυτά τα νησιά. Εγώ θα πρότεινα από αυτό εδώ το χώρο και ευχαριστώ που με καλέσατε, ότι αυτό το οποίο είχε εξαγγελθεί το 1995 για mm-hmm. μικρές παρεμβάσεις στα νησιά επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου. Και είχαν γίνει σε κάποια νησιά, είχαν γίνει. Ελάχιστες. Είτε δεξαμενές ήταν αυτές, είτε κάποιες μικροϋποδομές ήταν αυτές. Έγιναν. Επαναλήφθηκε τώρα επί κυβερνήσεως του κυρίου Τσίπρα, μάλιστα, από τον υφυπουργό τον κύριο Σαντορινιό, mm-hmm. αλλά μετά πάλι βήμα σημειωτών. Μάλιστα. Είναι η μόνη απάντηση. Άρα λέτε αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι μικρές παρεμβάσεις και κατοχύρωση. Στα αμφισβητούμενα μάλιστα. νησιά. Κύριε Δήμαρχε, σας και βέβαια για το πολύ. Κίναρος. Αμφισβητούμενα κατά την Τουρκία. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμία όχι, βέβαια, ξέρουμε ότι είναι ελληνικά όλα αυτά. Μερός, βεβαίως, γιατί βεβαίως. Έχουμε και το πρόβλημα στο Κίναρος. Η Κυραρίνη τη ζητούν τώρα φόρο μεταβίβασης για να μπορέσει να πάρει ο γιος της τα χτήματα πάνω του, mm-hmm. τα χτήματα του παππού του, ναι, ναι, ναι. Για με ένα ποσό να τα κατοχυρώσει. Να τα κατοχυρώσει. Βεβαίως. Και εγώ κάνω έκκληση στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Ως ακρίτας, ως καλύμνιος το λέω αυτό, mm-hmm. με διάταξη νόμου να περάσει μια εξαίρεση σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Ένας είναι ο κάτοικος. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους εθνικούς λόγους. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Δήμαρχε. Ο Πρωθυπουργός μας θα πάει στο Καστελόριζο για να εξαγγείλει την έξοδο από τα μνημόνια. Βεβαίως. Εγώ θα κάνω και μια άλλη έκκληση. Εκείνη την ημέρα να εξαγγείλει και την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Να επιστρέψουμε δηλαδή στο καθεστώς που είχε ξεκινήσει το 1987. Επί Ανδρέα Παπανδρέου και επί Μητσοτάκη μέχρι το 1990 διακάλυψαν όλα τα νησιά του Αιγαίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και σας περιμένουμε στο νησί γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Διακομιχάλη.